Στο νότιο τομέα Αθήνας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές. Και ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, στο στούντιο μαζί μας. Ευχαριστώ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Κύριε Παπαδημητρίου, ξεκινάμε από εσάς. Ανήκετε στην κυβερνητική πλειοψηφία και θέλω να μιλήσουμε για το θέμα της ακρίβειας, γιατί πραγματικά οι πολίτες υποφέρουν και λαμβάνουμε καθημερινά και πιστεύω ότι και εσείς, γιατί και εσείς εκλεγμένος είστε, μιλάτε με τους ψηφοφόρους σας, θα έχετε συνειδητοποιήσει τι τραβάει ο κόσμος και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αναφορικά με τους αυξημένους λογαριασμούς, τις ανατιμήσεις και όλα αυτά που επιφέρουν. Ναι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν δυσκολίες με τις λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει συνθήκες τραγικές, όπως ίσως εσείς υπονοείτε. Αλλά όχι, θέλω το είπα, δεν το υπονοείσα. Ναι. Πρέπει να σας δείξω να δούμε λίγο, γιατί μας είναι και συγκριτικά τους λογαριασμούς. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, δεν τα έχω δει. Ξέρετε πόσες κοιτάζω επιχειρήσεις, κύριε Παπαδημητρίου, οδεύουν στο λουκέτο από τους λογαριασμούς ρεύματος και μόνο. Πολλές πλήρωναν, λέει, 1.500, ας πούμε, για παράδειγμα, ευρώ και τώρα έχουν φτάσει πάνω από 10.000. Και δεν είμαστε τώρα λαϊκιστές εδώ. Θα ήθελα να δω και εγώ τους λογαριασμούς αυτούς, αλλά σας πιστεύω όμως αφού το λέτε. Πάντως θέλω να πω ποια είναι η κατάσταση. Και εμείς πάντως τους ίδιους λογαριασμούς λαμβάνουμε. Μπορεί να είναι μικρότεροι. Δεν μας κάνουν έκπτωση σε εμάς. Δεν έχουμε έκπτωση ούτε εμείς. Ναι, πρέπει να δούμε το πράγμα ρεαλιστικά. Εγώ καταλαβαίνω ότι μια υπερβολή είναι πολύ χρήσιμη, ειδικά στην αντιπολίτευση, και καταλαβαίνω γιατί συζητάνε. Αλλά να δούμε λίγο το πρόβλημα, ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε ένα πράγμα που είναι μια τρέλα που δεν την περίμενε κανείς να συμβεί. Κανείς δεν το είχε προβλέψει άλλωστε. Και η οποία οφείλεται σε γεωπολιτικούς λόγους σε μεγάλο βαθμό. Οφείλεται στο ότι ο Πούτιν ετοιμάζεται, έτσι δείχνουν τα πράγματα, ελπίζω δεν θα συμβεί, να επιτεθεί σε μια χώρα από την οποία περνάνε αγωγοί που τροφοδοτούν την Ευρώπη. Άρα έχουμε και ένα τεράστιο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε και είναι πιο ελληνικό είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει στηθεί η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα και αυτός οδηγεί σε καταστάσεις κρίσης σε πολύ υψηλότερες τιμές από όσο θα έπρεπε. Άρα με αυτά τα δεδομένα τι μπορούμε να κάνουμε. Το βασικό που νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και αυτό είναι που γίνεται είναι ότι είπατε ότι είναι λιγότερα τώρα αυτό το μήνα, είναι 39 έναντι 42 του προηγούμενου ακριβώς μήνα. Στα οικιακά τιμολόγια. Ναι, και θα πάνε σε όλους τους πολίτες. Το ότι είναι οριζόντιο και σπέβδω να το εξηγήσω είναι γιατί αυτή είναι η απόφαση στην Ευρώπη. Να μην πάμε σε άλλου είδους μέτρα. Βέβαια, εμείς στην Ελλάδα έχουμε και άλλα μέτρα. Έχουμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, έχουμε άλλου είδους στηρίγματα για τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη και έχουμε και ένα νόμο που αποδείχθηκε καλός, φτιάχτηκε το 2011 για τους ευάλωτους καταναλωτές, τους υποστηρίζουμε. Ο νόμος αυτός λειτουργήσε, λειτουργήσε σε όλες τις κυβερνήσεις, από τότε πέρασαν όλοι από την εξουσία και τώρα πια είναι και πολλοί αυτοί που είναι γραμμένοι, ξέρουμε ποιοι είναι, είναι σωστό και αυτοί παίρνουν και άλλα βοηθήματα και δόξα τω Θεώ κάπως στηρίζονται καλύτερα. Τι θέλω να πω, δεν προσπαθώ να αεροποιήσω γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Οι ενεργειακές κρίσεις πάντα φέρνανε τρομακτικές αναταραχές στις οικονομίες και στις κοινωνίες. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε ότι αυτό είναι τελειώσαμε. Πιστεύω κατά πρώτον ότι δεν θα συνεχιστεί προς τα πάνω. Και ήδη βλέπουμε αυτό τα σημάδια να είναι λίγο πολύ στα ίδια. Υψηλά, αλλά ίδια. Και επομένως θα μπορέσουμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτούς που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη με διάφορους τρόπους και τους καταναλωτές με αυτά τα εφάπαξ ποσά. Ωστόσο όλοι έχουν ανάγκη την απρόσκοπτη πρόσβαση στο νερό και στο ρεύμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο για λίγους. Δηλαδή αυτοί που έχουν που θεωρούνται ευάλωτα νοικοκυριά είναι αυτοί που έχουν εισοδήματα πολύ χαμηλά, 5 με 6.000 ευρώ. Ναι, ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτοί τουλάχιστον τους εξασφαλίζουμε ένα σημείο στο οποίο δεν θα πέσουν κάτω, και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο νόμος, να μην πέσουν σε κατάσταση εξαθλίωσης. Εγώ το βρίσκω πολύ σημαντικό. Δεν συμφωνώ με το ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που λέει να κάνουμε, να πάμε στη βενζίνη, να κάνουμε εκείνο, φαντάζομαι θα το συζητήσουμε και αυτό. Πρέπει να δώσουμε το βάρος εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα, η ενεργειακή παινία. Αυτό είναι και το πρώτο άρθρο του νόμου, τον έφερα για να το θυμάμαι. Οι οικονομικά, ποιους λέμε, οι οικονομικά ασθενείς οικιακοί πελάτες που πλήττονται, είναι το πρώτο σημείο. Από την ενεργειακή παινία. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Και εκεί το ρίχνουμε. Ελπίζω ότι αυτό θα τα καταφέρουμε.
Είχαμε μερικές αυξήσεις. Ξέρετε ότι ο καθένας πρέπει να δει τους λογαριασμούς του. Γιατί μερικές φορές συγκρίνουμε ασύγκριτα μεταξύ τους πράγματα. Δεν νομίζω ότι αυτό που ακούω από παντού, ότι διπλασιάστηκα, τριπλασιάστηκα στις επιχειρήσεις, και αυτό είναι που λέγατε πριν, έγινε το εξής, η εξής στραβή. Όταν εμείς πήραμε χαμπάρι, και η Ελλάδα το πήρε πολύ γρήγορα, ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα μεγαλύτερο γιατί οι επιχειρήσεις δεν έχουν προστασία. Πώς το τεκμηρίονται πάντως, γιατί έβλεπα τις δηλώσεις του κυρίου Σκρέκα, για παράδειγμα, οι οποίες εν τέλει αποδείχθηκαν εσφαλμένες. Έλεγε ότι θα αυξηθεί το ρεύμα 1 ευρώ το μήνα το Σεπτέμβρη. Τον Οκτώβριο θα αυξηθεί άντε μέχρι 2 ευρώ το μήνα. Έρχεται το Γενάρη και λέει άντε μέχρι 15 ευρώ το μήνα. Οι αυξήσεις όμως ήταν πολύ μεγαλύτερες, όπως αποδείχθηκε. Θα σας πω, να τελειώσω αυτό με τις επιχειρήσεις, αν μου επιτρέπετε. Εκεί υπήρξε το εξής πρόβλημα. Ενώ η Ελλάδα πήρε γρήγορα η είδηση τι θα συνέβαινε με τις επιχειρήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις δεν είχαν την προστασία αυτή που εξήγησα πριν. Ζητήσαμε να πάμε να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις, μας το κόψανε. Το κερδίσαμε λίγο αργότερα, το κερδίσαμε λίγο πριν τις γιορτές και τώρα πια υπάρχει αυτή η ενίσχυση και για τις επιχειρήσεις. Άρα νομίζω ότι θα πορευτούμε με αυτό. Τώρα αυτό που λέτε. Ότι είχαν γίνει προβλέψεις ότι είναι τα. Αυτό που λέτε ότι σας το επέτρεψαν τώρα, εννοείται υπό το καθεστώς της εποπτείας. Όχι μόνο για μας. Όχι, για όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη απαγόρεψε αρχικώς όλες τις χώρες. Γιατί είμαστε σε καθεστώς εποπτείας, δεν είναι ότι δεν είμαστε. Αλλά δεν είχε να κάνει με αυτό εν προκειμένου. Είχε να κάνει με το ότι η Ευρώπη πίστεψε, κακώς η Κομισιόν, ότι δεν πρέπει να πάμε σε ενισχύσεις στις επιχειρήσεις, διότι θα είναι αντίθετο με τις αρχές του ανταγωνισμού. Τώρα μην παίρνουμε σε λεπτομέρειες. Το κερδίσαμε, πηγαίνουμε τώρα σε ενισχύσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που λέτε ότι τα 2 ή τα 5 ευρώ που ήταν η αρχική πρόβλεψη, ήταν η πρόβλεψη εκείνη τη στιγμή. Σε εκείνη τη στιγμή όμως ήταν τα πράγματα που μπορούσαμε να δούμε. Η αγορά ενέργειας έχει τρελαθεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η αγορά ενέργειας είναι εκεί που την είχαμε το Σεπτέμβριο, προφανώς. Αλλά κανείς δεν μπορούσε να το προβλέψει. Δεν ξέρω αν κάποιος το πρόβλεψε. Εγώ δεν θυμάμαι να υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη. Άρα το βάρος είναι, συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτούς που έχουν ανάγκη πρώτοι, τους ευάλωτους. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε όλα τα νοικοκυριά με τον ίδιο τρόπο. Και ενισχύουμε περισσότερο τώρα τις μικρές επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να τις κρατήσουμε, όπως είπατε κι εσείς, ζωντανές. Κύριε Παπά, είναι υπερβολές της αντιπολίτευσης οι λογαριασμοί? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να καλωσορίσω το γεγονός ότι ο κύριος Παπαδημητρίου δεν κάνει μια προσπάθεια να αρνηθεί την πραγματικότητα. Αλλά θα πρέπει να πω ότι οι άστοχες προβλέψεις είναι κάτι το οποίο το πληρώνει ο λαός πάρα πολύ σκληρά. Διότι υπήρχε μια δημόσια συζήτηση για το αν το φαινόμενο αυτό θα ήταν παροδικό ή όχι. Η κυβέρνηση επέλεξε την απραξία, δηλαδή καμία ρύθμιση στην αγορά χονδρικής, καμία ρύθμιση στην αγορά λιανικής. Σας μιλάω για εργαλεία που χρησιμοποιούν άλλες χώρες. Και καμία προαγορά. Έτσι. Καμία ωριμότητα στην αγορά την προθεσμιακή, βεβαίως, ούτως ώστε να εξομαλυνθούν. Και βεβαίως έχουμε τώρα την κορονίδα των αρνήσεων, που είναι η άρνηση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σας διαβάσω μια λίστα από χώρες. Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, τι κοινό έχουν αυτές, μειώσανε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και όχι μόνο μειώσανε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι μια μελέτη του Ινστιτούτου Μπρούγκελ. Θα σας τη στείλω να τη δείτε. Είναι ενημερώνεται. Απ' την άλλη όμως, κύριε Παπά, κάποιος μπορεί να σας πει ότι εάν τώρα προχωρήσουμε σε μια βασική πηγή εσόδων που αφορά στο κράτος, και αυτή είναι ο φόρος κατανάλωσης των καυσίμων, τότε πώς θα εισπράττει. Κύριε Αναστασάκη, το ακούω αυτό το επιχείρημα με ενδιαφέρον. Κύριε Παπά, μήπως θυμάστε πόσο μείωσαν κάποια από αυτές? Η Δανία 25%. Σε εμάς είναι περίπου 70 λεπτά. Πολύ γενναίες μειώσεις και η πρόταση την οποία απορρίψατε και σήμερα στη Βουλή δική μας έλεγε να πάμε στα κατώτατα επιτρεπτά όρια της ΕΕ. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει. Τώρα, ακούω βεβαίως τη συζήτηση περί εσόδων. Κυρία Αναστασάκη και κύριε Παπακυριακόπουλο, αγαπητοί συνδετημόνας, οι απώλειες εσόδων που θα έχει το δημόσιο εάν αφήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας να καταρρεύσουν υπό το βάρος τέτοιων φουσκωμένων λογαριασμών της ΔΕΗ θα είναι πολλαπλάσιες. Και το κοινωνικό αποτύπωμα, διότι να σας πω κάτι. Είχαμε ένα πρωτοφανές στην ελληνική πολιτική ιστορία. Υπήρξε μια κυβερνητική αλλαγή και η προηγούμενη κυβέρνηση άφησε γεμάτα ταμεία για την επόμενη. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό, μάλιστα. Γιατί τα άφησε? Για την ώρα της ανάγκης. Και ήρθε η ώρα της ανάγκης και αντί να γίνουν οι γενναίες κινήσεις, οι οποίες θα αφήσουν την ελληνική οικονομία όχι άθικτη, βεβαίως υπάρχει μια διεθνής διαταραχή, αναταραχή οικονομική, η οποία όμως πολλαπλασιάζεται στο εσωτερικό της χώρας. Προσέξτε. Και πολλαπλασιάζεται επειδή αδρανεί η ελληνική κυβέρνηση. Η Κύπρος που έχει 1,4 το λίτρο. 1,35 σήμερα. Λοιπόν, πετυχαίνει αυτές τις τιμές γιατί? Έχει καλύτερη συνδεσιμότητα με τα διεθνή δίκτυα? Όχι. Από εμάς δεν παίρνει. Από τα ελληνικά δηληστήρια δεν παίρνει. Έτσι δεν είναι? Δεν έχει τίποτα τέτοιο. Δεν την επηρεάζει η αναταραχή στην Ουκρανία με τη Ρωσία? Όπως όλους. Δεν πρόκειται περί αυτού.
αλλά παίρνει άλλα γενναία μέτρα, τα οποία πάρα πολλές χώρες έχουν επιλέξει και βεβαίως, ξέρετε... Σας λέει όμως η κυβέρνηση ότι έχει δώσει 43 δισεκατομμύρια για να στηρίξει την αγορά. Αυτή δεν είναι. Είναι λογαριασμοί οι οποίοι είναι λίγο παραπλανητικοί, διότι συνυπολογίζει και όλες τις αναβολές φόρων, οι οποίοι είναι απλώς μετατοπίσεις υποχρεώσεων. Δεν είναι άμεση βοήθεια και αλλήμονο αν δεν στοιχειοδός... Δηλαδή, όταν κάποιος δεν πληρώνει το φόρο του, δεν είναι βοήθεια. Το πληρώνει και πάει στον επόμενο χρόνο, μισό λεπτό. Προφανώς, μεταφέρεται τα χρήματα. Τώρα δεν το πληρώνει. Κύριε Παπαδημητρίου, από την αρχή της κρίσης, σας είχαμε πει ότι το μείζον ζήτημα που θα δημιουργηθεί με την πανδημία είναι η συσσόρευση χρεών. Δεν μας ακούσατε ούτε τότε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις επιχειρήσεις μας και με πολύ περισσότερα χρέη λόγω κορονοϊού και βεβαίως με τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Εκεί βρίσκεται η διαφωνία μας. Δυστυχώς για εσάς, κατά τη γνώμη μου, είναι επιλογή. Συμφωνώ, αλλά θα περιμένω τη σειρά μου. Εντάξει, αλλημονώ κιόλας να μας συμφωνούσαμε σε όλα. Άρα, σήμερα η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αρνήθηκε να υπερψηφίσει την τροπολογία μας για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και βεβαίως αρνείται, εκτός του ότι μειώνει τις επιδοτήσεις, να διευρύνει τουλάχιστον τα όρια του κοινωνικού τιμολογίου. Άρα αφήνει αυτή την αναταραχή να πέσει πάνω σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και κλείνω με το εξής. Θα περιμέναμε τουλάχιστον να συνυπολογίσουν ότι η ίδια η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Λαγκάρτ, είπε ότι ναι, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ένα εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το. Δεν το είπε. Ναι. Το είπε ακριβώς έτσι. Όχι, δεν το είπε. Και θα σας όσο πω για το θέλετε, μπορούμε και να τσακωθούμε. Θα... Όχι, δεν θα τσακωθούμε. Διαβάζομαι ευλάβεια τι λέγεται. Εμείς με μεγαλύτερη. Είπε... Και ήταν σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου, του Δημήτρη του Παπαδημούλη, που τυχαίνει να είναι. Μεταδόθηκε στην Ελλάδα από τον κύριο Παπαδημούλη. Μεταδόθηκε στην Ελλάδα το βίντεο. Δεν, μην το κάνετε αυτό τώρα, δεν έχει σημασία. Μεταδόθηκε το βίντεο. Με συγχωρείτε. Ειλικρινά πιστεύω ότι. Ακόμη και αυτό που έβαλε ο κύριο Παπαδημούλη είναι ένα κομμένο βίντεο. Είναι μονταρισμένο. Είναι προφανές το τι είπε η Λαγκάρτ. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Ούτε καμία διάψευση από την ίδια. Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου ήταν ο Παπαδημούλης. Αν δεν τα έλεγε σωστά, θα είχε διαψευστεί. Οπότε μην την κάνετε αυτή την προσπάθεια, δεν έχει νόημα. Και κυρίως όμως, και κλείνω με αυτό. Το διεθνές περιβάλλον είναι περιβάλλον που επιτρέπει μεγάλες δημόσιες παρεμβάσεις. Και δεν κάνει αυτή την επιλογή η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία τώρα, που η Γαλλία προχθές είπε στην δημόσια ΕΝΤΕΦ, ρίξε τους λογαριασμούς στα νοικοκυριά των χαμηλών εισοδημάτων, χρεώσουν 10 δισεκατομμύρια για να μειωθούν αυτοί οι λογαριασμοί. Η Νέα Δημοκρατία πριν από λίγο καιρό ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ. Και αποδεικνύεται ότι αν δεν έχεις στρατηγικό ρόλο για το δημόσιο σε μια τέτοια νευραλική επιχείρηση, σε μια τέτοια αναταρχή δεν μπορείς να παραδείξεις. Η αλήθεια είναι ότι εσείς επιμένετε, η αντιπολίτευση δηλαδή, επιμένει στο ότι πρέπει και η ΑΘ και η ΔΕΗ να τεθούν πάλι υπό κρατικό έλεγχο. Για την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ έχουμε πλέον απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που περιγράφει το πόσιμο νερό, όχι μόνο ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως ανθρώπινο δικαίωμα και δεν επιτρέπει, λέει ότι. Αποτυπώνει την απόφαση για το λόγο του ότι το Σύνταγμά μας δεν επιτρέπει αλλότριους σκοπούς, άλλους σκοπούς πέραν της παροχής ικανής ποσότητας και καλής ποιότητας πόσιμου νερού στον πληθυσμό. Ουσιαστικά τη βγάζει από εκεί που την είχατε βάλει στο υπερταμείο. Στο αυτό, υπερταμείο, τη βγάζει ναι, από εκεί. Και λέει να την πάρει πίσω το κράτος. Στο αυτό υπερταμείο, κάνει. Ναι, ήταν μια δέσμευση την οποία την είχατε αναλάβει εσείς και την κληρονομήσαμε. Και βεβαίως έχουμε πει καθαρά ότι έγιναν επιλογές οι οποίες δεν είναι μέσα στη δική μας στρατηγική. Τώρα όμως. Εσείς τις κάνατε. Εντάξει, αν την κάναμε εμείς λοιπόν και εσείς διαφωνείτε, μια που έχουμε και την απόφαση του ΣΤΕ, βγάλτε τη λοιπόν από το υπερταμείο. Εγώ διαφωνούσα πλήρως με αυτή την απόφασή σας, την υποχώρηση αυτή την εθνική. Να κάνετε αυτό που ήθελε ο Σόιμπλε, αλλά αυτά τώρα είναι ιστορία. Σωστό, είναι ιστορία. Από τα πιο τραγικά πράγματα. Ας αφήσουμε το Σόιμπλε. Καταρχήν, περάσανε αυτά πραγματικά, είναι πολύ παλιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι το τραγικό. Αλλά μα τυρανάνε και τώρα, κύριε Βιλιάρδο. Βγάλετε τι από το υπερταμείο. Έχετε την απόφαση του ΣΤΕ και την πολιτική σας βούληση. Γιατί δεν τη βγάζετε. Περιμένετε τώρα, θα δείτε πολλά πράγματα. Θα κάνετε σοσιαλισμό. Ας αφήσετε λίγο το υπερταμείο, ας πάτε λίγο πιο πριν, όταν μεταβιβάσετε περίπου το 2012 η συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ μεταβίβασε το 17% τη ΔΕΗ στο ΤΑΙΠΕΔ. Και μετά η μεταβίβαση του υπερταμείου δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε υποχρεωμένος να εφαρμόσει αυτό που συμφωνήθηκε με το τρίτο μνημόνιο. Έτσι, με το τρίτο μνημόνιο συμφωνήθηκε η μεταβίβαση του υπολείπου 34% στο υπερταμείο. Άρα είναι κάτι που έγινε και από τα τρία κόμματα μαζί. Και τα τρία κόμματα μαζί υπογράψαν το τρίτο μνημόνιο. Πόσο φιλελεύθερη, κύριε Βιλιάρδο, είναι μια αυτό κυβέρνηση που μοιράζει επιδοτήσεις. Αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα και κατά την άποψή μας δεν έχει καμία σχέση με το φιλελευθερισμό αυτό το τρόπος που διαχειρίζεται η κυβέρνηση τα δημόσια. Αυτό που πρέπει να συμφωνήσει κανείς, είναι πολύ σημαντικό, είναι οι λάθος προβλέψεις που κάνει συνεχώς αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα. Τελευταία πρόβλεψη που θυμάμαι λάθος, τεράστιο λάθος, ήταν στον πληθωρισμό
τον οποίο υπολόγισε στο 0,6% για το 2021 και μάλιστα τέλη Νοέμβρη, όχι στις αρχές του 2021 να πει κανείς ότι εντάξει έκανε λάθος, τέλη Νοέμβρη τον υπολόγισε στο 0,6% και τελικά πήγε στο 1,2%. Αυτό δεν είναι καμία μικρή διαφορά, είναι 100% λάθος. Επίσης για το 2022. Αλλά πήγε εξαιτίας των τριών μηνών των τελευταίων. Τέλη Νοέμβρη το έκανε. Τέλη Νοέμβρη ήταν η πρόβλημα. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, τα έχουμε συζητήσει και στη Βουλή οι δυο μας. Το δεύτερο λάθος. Θα πήγε εξαιτίας των δύο. Όλο το χρόνο να απαντήσετε. Το ακόμη χειρότερο λάθος. Ναι, απλώς το κάνω για να είναι λίγο πιο ζωντανό. Έτσι κάνουμε και στη Βουλή μεταξύ μας, βέβαια. Έτσι. Επειδή εδώ έχουμε αποφύγει. Το κανονικό δεν επιτρέπει ζωντανή συζήτηση. Έχουμε αποφύγει εδώ τα. Εγώ απλά δεν συνηθίζω να διαβάζω. Στη Βουλή δίνουμε το χρόνο στον κάθε ομιλητή. Η πρόβληση λοιπόν για τον πληθωρισμό για το 2022 είναι 0,8 και επιμένει στο 0,8. Είδαμε ότι ο πληθωρισμός 5,5% μπήκε τον Ιανουάριο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ υψηλότερες τιμές. Με τη σειρά το σημαίνει ότι κερδίζει πολύ περισσότερα, εισπράττει πολύ περισσότερα το δημόσιο από ΦΠΑ και από ειδικό φόρο κατανάλωση και από ΦΠΑ σίγουρα. Γι' αυτό το λόγο προτείναμε, είμαστε πρώτοι που προτείναμε από πέρυσι, προβλέποντας πού θα εξελιχθεί ο πληθωρισμός, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, στη βενζίνη, στην ενέργεια γενικότερα και στα αγροτικά εφόδια, τα οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όλοι πάσματα κλπ. Έχουν ακριβήνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είναι τυχαία στους δρόμους οι αγρότες. Αυτό το έχει κάνει η Πολωνία. Στα τρόφιμα, ας πούμε, η Πολωνία έχει πλέον στα βασικά τρόφιμα έχει 0% ΦΠΑ. Για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η πρότασή μας ήταν να μην χάσει το δημόσιο. Μην δεν θέλουμε ποτέ να χάνει το δημόσιο. Αλλά όχι και να εισπράττει περισσότερα, εφόσον οι τιμές ακριβαίνουν, να εισπράττει πολύ περισσότερα. Για ποιο λόγο? Τώρα πάνω στα τελμολόγια της ΔΕΗ που λέγατε, για την, κατά την άποψή μου είναι αστεία η στήριξη με 39 ευρώ, όταν τα περισσότερα νοικοκυριά, ένα μέσο νοικοκυριό, έχει έναν λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος περίπου 100 και πήγε 300. Ακριβώς. Τώρα από τα 100 να βάζει 300. Α, και πρόσφατα θυμάμαι μια γνωστή μου επιχείρηση, μικρή βιομηχανία, πλήρωνε πέρυσι τον ίδιο μήνα 19.000 ηλεκτρικό ρεύμα και σήμερα τη ήρθε 45. Πριν 1,5 μήνα περίπου είναι. Τα ποσά είναι τεράστια. Έτσι δεν θα επιβιώσει καθόλου. Τίποτα δεν θα επιβιώσει. Η βιομηχανία μας ειδικά είναι αδύνατο να παράγει με αυτόν τον τρόπο ανταγωνιστικά. Και στην αγροτική παραγωγή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης, φυσικά, τεράστιο πρόβλημα. Έχουν τα λιπάσματα, έχουν εξυπηρετήσει τα φάρμακα και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια. Το βασικό θέμα που πρέπει να δούμε, εκτός από το αν είναι ή όχι εισαγόμενη η ακρίβεια όσον αφορά την ενέργεια, η αύξηση των τιμών της ενέργειας, να δούμε πού οφείλεται σε εμάς. Να κοιτάξουμε δηλαδή το δικό μας θέμα. Η άποψη των περισσότερων είναι ότι κατά 50% είναι εισαγόμενη, οφείλεται στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η Ευρώπη, στο ότι δεν είχε συμβόλαια, στο ότι δεν είχαν συνεργαστεί σωστά με τη Ρωσία και σε όλα τα υπόλοιπα γεωπολιτικά. Αλλά στο υπόλοιπο 50% που εμείς μπορούμε να το διαχειριστούμε και οφείλεται σε εμάς, οφείλεται σίγουρα στην απολιγνητοποίηση χωρίς σχέδιο, το λέμε πάρα πολύ καιρό, απολιγνητοποίηση χωρίς σχέδιο. Δεν είναι κανείς εναντίον της καθαρής ενέργειας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σχέδιο, ένα σωστό μεταβατικό καύσιμο και να γίνει μια σωστή προετοιμασία. Εδώ, κύριε Βιλιάρδο, οι πράσινοι της Γερμανίας μιλούν για απολιγνητοποίηση όχι πριν το 2030. Αυτό είναι ασφαλώς. Αυτό λέγαμε και εμείς. Δεν είμαστε εναντίον της απολιγνητοποίησης, αλλά από τη μία πλευρά δεν θέλουμε να πετάξουμε από το παράθυρο 300 δισεκατομμύρια λιγνίτη που έχουμε αποθέματα και από την άλλη δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε μόνο με εισαγωγές ενέργειας. Είναι το ένα θέμα, το ένα κομμάτι όμως της ακρίβειας. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Το έχουμε τονίσει πολλές φορές. Είμαστε οι πρώτοι που τοποθετήκαμε εναντίον όταν έγινε η Επιτροπή για να ψηφιστεί το χρηματιστήριο ενέργειας και είχαμε πει απλά ότι από το χρηματιστήριο ενέργειας χρεοκόπησε η Καλιφόρνια λόγω της Enron. Εμείς νομίζουμε, πιστεύαμε, ότι σίγουρα δεν είμαστε σε καλύτερη θέση, ότι δεν έχουμε καλύτερες δυνατότητες από την Αμερική για να χειριστούμε εμείς το χρηματιστήριο ενέργειας. Και φαίνεται σήμερα, αν το κοιτάξει κανείς πολύ προσεκτικά, θα δει ότι οι τιμές που προσφέρονται στο τέταρτο κομμάτι του χρηματιστηρίου ενέργειας, αυτό της εξισορρόπησης ενέργειας, φτάνουν μέχρι 3-3.500 ευρώ. Γίνεται πάρτι εσχορκέρδειας, κυριολεκτικά. Είναι ένα θέμα που δεν το θίγει κανείς, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της ενέργειας που έχουμε. Μπορείτε να απαντήσετε και σας ρωτάω μετά, γιατί ακούστε. Όχι, σας ακούω, πείτε μου. Γιατί θέλω να περάσουμε. Και αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, το θέμα της ενέργειας δεν είναι καινούριο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας είχε προειδοποιήσει γραπτά από το 2019 ότι θα υπήρχε κρίση στην Ευρώπη, γιατί άλλες χώρες που έχουν κλείσει συμβόλαια με τη Ρωσία δεν έχουν θέμα. Νότια Κορέα, η Ιαπωνία. Και την Ιαπωνία θα πάρουμε και LNG τώρα. Θα στείλει στην Ευρώπη LNG. Η Ιαπωνία που δεν παράγει τίποτα. Μάλιστα. Είχε προειδοποιήσει λοιπόν ότι θα είχαμε πρόβλημα από το 2020. Δεν ήρθε το πρόβλημα το 2020 γιατί υπήρχε η πανδημία και άρα
Είχαμε τα lockdown και όλα τα υπόλοιπα. Ήρθε όμως το 2021. Και δεν θα είναι παρατικό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας, θα διαρκέσει μέχρι το, τουλάχιστον μέχρι το 2025. Και αυτό γιατί η Νορβηγία θα προσφέρει τη μισή ποσότητα από ό,τι πρόσφερε και από άλλου είδους πηγές που δεν έχουμε πλέον. Άρα ήταν γνωστό το πρόβλημα, δεν το χειριστήκαμε σωστά. Και έχει ευθύνες και η Ευρώπη, έτσι, διότι έχει κρατήσει χαμηλά τα αποθέματα και δεν έλαβε εγκαίρως τις πρωτοβουλίες που έπρεπε να λάβει. Σκεφτείτε ότι η Γερμανία, οι έμποροι της Γερμανίας μάλλον, γιατί δεν είναι κράτος, είναι οι έμποροι, εισάγονται φυσικό αέριο από τη Ρωσία και το μεταπουλάνε στην Πολωνία. Η Πολωνία δεν θέλει να αγοράζει από τη Ρωσία. Δίθεν δεν θέλει να αγοράζει και αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Γερμανίας με την επιστροφή του αγωγού. Και το πλέον 400% παραπάνω. Το κέρδη που βγαίνει στον τομέα της ενέργειας είναι τεράστια σήμερα. Όταν πληρώνει ο λαός, πάντα κάποιος κερδίζει. Μεγάλη κερδοσκοπία. Και εγώ το ίδιο θα κάνω στις θέσεις τους φυσικά. Έμποροι είναι, αυτό πρέπει να κάνουν. Αλλά έπρεπε να έχει πάρει τα μέτρα της και η Ευρώπη και η Ελλάδα. Μιας και έχουμε δυνατούς οικονομολόγους εδώ στο τραπέζι. Βεβαίως θα απαντήσετε. Ναι, γιατί είμαστε και τρεις οικονομολόγοι. Αν μου επιτρέπετε για να πάρω το τελευταίο, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα θέμα στο πώς οργανώθηκε η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε σύντομα. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Πώς αποδιοργανώθηκε. Πείτε το όπως θέλετε. Ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα, πήγαμε σε μία να αναπτύξουμε. Καλώς αναπτύξαμε τους ιδιώτες παραγωγούς μέσω φυσικού αερίου και τους ιδιώτες παρόχους, διότι δεν είναι ΔΕΗ πλέον μόνο, είναι και άλλες εταιρείες. Όλοι τα ξέρουν και όλοι παρακολουθούν και δέχονται τηλεφωνήματα. Η ΔΕΗ έκανε και έχει κάνει συμβόλαια για να κλείσει τις τιμές της στο μέλλον, αυτό που λέμε τα προθεσμιακά. Και γι' αυτό και είναι ο πιο ανταγωνιστής, δηλαδή κρατάει την αγορά κάτω η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή. Και το άλλο που δεν έχουμε είναι ότι στην Αγγλία κλείνουν η μία μετά την άλλη οι εταιρείες που πουλάνε ηλεκτρικό. Εμείς πήραμε μια απόφαση να κρατήσουμε τις εταιρείες ζωντανές. Να μην κλείσουν οι εταιρείες, γιατί θα αφήσουν πίσω και τεράστια χρέη και ανθρώπους χωρίς ρεύμα. Δεν μας λύνει το πρόβλημα. Και το σύστημα το δικό μας αυτό κάνει. Ενώ στην Αγγλία κλείνουν η μία μετά την άλλη. Είναι πιο κοντά. Θέλω όμως να έρθω σε ένα πράγμα. Το έκανε και ο κύριος Παπάς δυστυχώς. Άλλο το θέμα της βενζίνης και άλλο το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος. Η βενζίνη. Είπατε στη Βουλή να το πάμε χαμηλά. Το χαμηλά δεν το προσδιορίσατε ακριβώς, αλλά νομίζω ότι είναι το 38-35 λεπτά, κύριε Παπά. Ναι. Εκεί είναι το χαμηλά, εκεί είναι. Λοιπόν, πρώτον, εμείς έχουμε αναλάβει μία δέσμευση, κακά τα ψέματα. Δεν την ανέλαβε ο Μητσοτάκης, δεν την ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Αλλά ο Μητσοτάκης είπε ότι την αναλαμβάνω πλήρως με την έννοια ότι εγώ είμαι μία συνέχεια. Οι δεσμεύσεις ήταν αυτό που λέμε οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, οι οποίες είναι full μνημονιακές. Το μεσοπρόθεσμο, συγγνώμη, είναι δικό σας όμως, έτσι. Δηλαδή, εσείς έχετε κάνει, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά νομίζω ότι θα έχει λίγο ενδιαφέρον. Αν δείτε τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα που έχουν καταθέσει όλες οι χώρες στην ΕΕ, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια λιτότητας μέχρι το 2024. Έχει 11 μονάδες δημοσιονομική διόρθωση και παίρνουν το ευρωπαϊκό. Λοιπόν. Όχι. Καλώς εννοούμενο. Θέλω να σας θυμίσω εννοούμενο. Λοιπόν, αφού το λέτε αυτό, μου θυμίσατε κάτι άλλο. Το 2018 δεν ήταν η μοναδική φορά εκείνη την τετραετία που κυβερνήσατε, 4,5 χρόνια. Το 2018 ήταν η δεύτερη φορά που είχαμε μια ενεργειακή μίνι κρίση. Και άρχισαν να πηγαίνουν πάνω οι τιμές, πήγαν 1,70 η τιμή της αμόλυβδης και οι βενζινοπόλες τότε λέγανε πάμε να περάσουμε τα δύο. Μοιάζει κάπως η κατάσταση. Δεν συγκρίνεται πάντως τώρα αυτό. Μοιάζει, είπα. Το πετρέλαιο ήταν τότε, ήταν τελείως. Εκεί όμως που. Δεν θυμάστε, είναι ότι τότε βγήκε κανείς άλλος, δεν μίλησε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα. Βγήκε ο αρμόδιος άνθρωπος όμως, ο κύριος Σταθάκης, γιατί και τότε έγινε συζήτηση να μειώσουμε τον ειδικό φόρο και είπε ο κύριος Σταθάκης, η μείωση ειδικού φόρου δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε μία δέσμευση η οποία μας ακολουθεί από τότε, γιατί είχατε πάει πολύ ψηλά τον ειδικό φόρο. Και μας ακολουθεί και δεν θέλουμε γιατί, αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι δέσμευση, γιατί δεν λίγο. Θέλουμε αυτή τη στιγμή. Εξηγήστε λίγο, σηκώσει. Είναι γραμμένο στις μεταμνημονιακές υποχρεώσεις. Πού έχει γραφτεί ότι δεν θα μειωθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση. Είναι γραμμένο με τον τρόπο ότι εμείς έχουμε ορισμένες δεσμεύσεις στο τι πρέπει να πετύχουμε μέχρι το τέλος. Και με αυτή την έννοια. Το δικό σας μεσοπρόθεσμο, δηλαδή η δημοσιονομική στόχη. Αυτά που συμφωνήσατε. Η εξαίρεση που πήραμε την πήραμε λόγω COVID. Αλλιώς τώρα θα έπρεπε να. Μα αγαπητέ, όλοι την έχουν πάρει την εξαίρεση, απλά δεν την αξιοποιείτε. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι η απάντηση του Σταθάκη τότε ήταν δεν το συζητάω καθόλου. Ήταν η απάντηση τη κυβέρνηση Τσίπρα. Εγώ δεν σας λέω ότι δεν το συζητούμε.
Σας λέω ότι ο Σταϊκούρας και η κυβέρνηση λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάμε να ενισχύσουμε το εισόδημα των ανθρώπων. Και παίρνουμε μέτρα να ενισχύσουμε το εισόδημα. Αλλά κύριε Παπαδημητρίου, όταν βγαίνει ένας υπουργός όπως ο κύριος Κυλακάκης και χρησιμοποιεί επιχειρήματα τύπου ότι δεν προχωρούμε σε μείωση φόρου καυσίμων γιατί οι Έλληνες έχουν πολλά χρήματα, όποιος γιατί έχουν 2 και 3 αυτοκίνητα και είναι πλούσιοι. Αυτά είναι λάθος επιχειρήματα. Ο Σκυλακάκης δεν είπε αυτό. Ο Σκυλακάκης είπε ότι έχω και ξέρω ότι υπάρχουν 1.800.000 άνθρωποι που δεν έχουν αυτοκίνητο, συν πάρα πολλοί άλλοι που δεν χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο. Σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Α, όλοι αν έχουν, μειώσουμε λοιπόν, καλοριφέρ όμως και μπορεί να έχουν πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι. Μια στιγμή, άλλο θέμα. Αν είναι τυχεροί και έχει βάλει πολύ κακή λέτε, έτσι δεν είναι. Ναι, όχι, 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 λοιπόν, όχι, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο καύσιμο, αυτό που έχει και πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανση. Από 70 λεπτά το πάμε στα 35, θα μας λείπουν 35 λεπτά. Τα 35 λεπτά πρέπει με κάποιο τρόπο κάτι από κάπου να τα βρούμε. Σας γιατί αφήσαμε 37 για αυτόν τον λόγο. Μα τι λέτε τώρα. Περιμένετε, περιμένετε. Δεν μπορείτε να τα πάρετε. Τι προτιμάει, λοιπόν, να ολοκληρώσει και θα έχετε το λόγο. Τι προτιμάει αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο. Σου λέει εγώ τα 35 αυτά λεπτά. Γιατί ο ένας παίρνει το αυτοκίνητο και το αυτοκίνητό του καίει 5 λίτρα. Ο άλλος έχει με ένα μεγάλο αυτοκίνητο καίει 12 λίτρα. Δεν θα πάω εκεί τώρα. Θα περιμένω. Και θα χρησιμοποιήσω αυτά τα λεπτά λοιπόν που λέτε που είναι η διαφορά μας, γιατί εσείς λέτε να το κατεβάσουμε κατά τόσα, είπατε σήμερα στη Βουλή, θα τα χρησιμοποιήσω για να ενισχύσω εκεί που χρειάζεται ο κόσμος άμεσα το εισόδημα. Και αυτό κάνουμε. Με τις μειώσεις των φόρων, με την ενίσχυση των επιδομάτων παντού, που λέγαμε πριν και πολύ σωστά παρατηρήσατε για τα αγροτικά προϊόντα. Τα λοιπάσματα πήγαν στο 6. Τα περισσότερα τρόφιμα, δεν θυμάμαι ποιο τρόφιμα, είναι κάποια ειδικά, ας πούμε. Ο καφές κάποια τέτοια. Και ο καφές κατέβηκε. Όλα έχουν κατέβει. Είναι πώς στο χαμηλότερο κατέβηκε? Συντελεστή. Ο καφές έχει ανέβει. Πού κατέβηκε? Όχι η τιμή, λέω ο συντελεστής. Α, ΦΠΑ. Ο συντελεστής. Άρα σήμερα τα αγροτικά και τα τρόφιμα είναι στο χαμηλότερο συντελεστή. Δεν έχουμε τα περιθώρια που πιστεύουμε, γιατί η μεγάλη δουλειά που πρέπει να κάνουμε και τελειώνουμε αυτό φέτος, είναι να τελειώσουμε οριστικά με τα μνημόνια. Δεν ξεμπερδέψαμε τα μνημόνια το 18. Ωραία ήταν η φιέστα στην Ιθάκη, όμορφη η Ιθάκη, δεν λέω, αλλά δεν ξεμπερδέψαμε με το μνημόνιο. Έχουμε ακόμη και τώρα φέτος πρέπει να το κλείσουμε. Όταν θα το κλείσουμε αυτό το θέμα, εκεί θα είμαστε πολύ περισσότερο έτοιμοι να κάνουμε ορισμένες κινήσεις, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι στο μεταξύ θα έχουν εξομαλυνθεί κάπως και οι συνθήκες. Έτσι. Τώρα αυτό που είπε ο κ. Βιλιάρτος για την πρόβλεψη του πληθωρισμού. Αναφέρεστε, αλλά δεν το καταλαβαίνουν ίσως όσοι μας παρακολουθούν, γιατί ακούνε 5% και ενδεχομένως η στατιστική μας υπηρεσία, όταν ανακοινώσει τον τιμάριθμο Ιανουαρίου, θα πει και πάνω από 6% ενδεχομένως. Αναφέρθηκε ο κ. Βιλιάρδος στους μέσους όρους. Δηλαδή, αν πάρει μια περίοδο 12 μηνών. Εννοείται, ολόκληρο το έτος. Κατά μέσο όρο, τι κατά σουγάζει. Μέσο όρο, ολόκληρο το έτος. Η αλήθεια είναι ότι ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή, μετά από αυτές τις μεγάλες αυξήσεις, ακόμη παραμένει σχετικά χαμηλός, έτσι είναι κοντά στο 2, κύριε Βιλιάρδη. 1,2. 1,2 ήταν το προηγούμενο μήνα. Το προηγούμενο χρόνο. Για όλο το χρόνο. Το προηγούμενο χρόνο και το προηγούμενο μήνα. Από πλην 2 τον Ιανουάριο, έτσι, για να ξέρουμε και πού είμαστε. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο οι τιμές δεν έχουν ανέβει τόσο πολύ. Αλλά εμάς μας απασχολεί το γεγονός ότι ενώ οι τιμές γενικώς τσίμπησαν λίγο, αλλά όχι πάρα πολύ, έχουμε ένα πρόβλημα στην ενέργεια. Που ενώ ανεβαίνουν όλες οι άλλες τιμές με περίπου 2%, η ενέργεια ανέβηκε με 28%. Άρα έχουμε ένα θέμα, είναι αλήθεια. Έχουμε ένα πρόβλημα, είναι αλήθεια. Αλλά το αντιμετωπίζουμε ενισχύοντας το εισόδημα και το αντιμετωπίζουμε ενισχύοντας την οικονομία. Ποιο εισόδημα αυτή εννοείτε, τη στιγμή το εισόδημα του καθενός. Όχι μόνο ο κατώτατος. Πώς κατώτατος είναι, το εισόδημα. Ο κατώτατος είναι σημαντικός, αλλά αφορά κάποιους. Οι μισθοί ανεβαίνουν, το εισόδημα το διαθέσιμο έχει ανέβει και θα ανέβει κι άλλο. Και πρέπει να πετύχουμε η οικονομία να μείνει αυτό που λέμε στις ράγες. Πάμε για ένα συν 4, συν 5 το 22. Αυτό είναι εισόδημα. Αυτό είναι δουλειές. Ήδη η απασχόληση έχει ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια. Είχαμε δεκακάτι χρόνια να δούμε απασχόληση πάνω από 4 εκατομμύρια ανθρώπων. Άρα πρέπει να με μην χάσουμε. Με βάση την Ελιστά, το έχει με βάση τον ΟΑΕΔ. Για την απασχόληση, λέω. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Είναι διαφορά μεθόδου. Αλλά, ναι, αλλά είναι η Ελστάτ, για να ξέρει ο κόσμος, η Ελστάτ κάνει δειγματοληψία, ο ΑΕΔ κάνει απογραφή.
Κανονικό. Άρα έχει τη διαφορά που έχουν οι δημοσκοπήσεις από τις εκλογές. Το 4 εκατομμύρια και κάτι έτσι κι αλλιώς είναι με βάση την Εργάνη που είναι καταγεγραμμένη. Δηλαδή ξέρουμε ότι δουλεύουν. Άμα ο άλλος όμως, κύριε Παπαδημητρίου, δουλεύει μία-δύο ώρες στην απασχόληση. Στην έρευνα ανεργίας. Η έρευνα απασχόλησης, το ότι απασχολούνται τώρα πάνω από 4 εκατομμύρια, το ξέρουμε από το σύστημα Εργάνη. Δηλαδή χτυπάνε κάρτα, για να το πω έτσι, για να το καταλάβουμε. Αλλά και πρώτη φορά είχαμε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Δεν το ξεχνάμε. Πολύ σημαντικό και θα έχουμε κι άλλες. Θα πάμε γύρω στις 80.000 θέσεις, οι οποίες είναι επιδοτήσεις. Εδώ βάζουμε μπροστά για τους νέους, να τους επιδοτήσουμε, να επιδοτήσουμε δηλαδή τις ασφαλιστικές κρατήσεις. Και για πόσο καιρό, κύριε. Πάντα συμβουλεύουμε τον κύριο Βιλιάρτο, είναι πολύ καλύτερο. 6 μήνες. Ναι. Λοιπόν, όπως και άλλα πράγματα τώρα θα γίνουν, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Όταν έχουμε μια κρίση, αυτό που μετρά είναι να είμαστε ενωμένοι. Να έχουμε δηλαδή μια ταύτιση μεταξύ μας, ειδικά τα μεγάλα κόμματα, τα κόμματα που έχουν ασχίσει εξουσία και ως εκ τούτου πρέπει να αναλογίζονται πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα όταν είσαι κυβέρνηση για να τα κάνεις. Γι' αυτό ανάφερα και το παράδειγμα του κυρίου Σταθάκη. Υπενθύμησα απλώς. Άρα χρειάζεται μια ενότητα την οποία δυστυχώς δεν τη βλέπω. Κύριε Παπά, θα απαντήσετε σε αυτά που είπε ο κύριος Παπαδημητρίου, αλλά θέλω να θέσω και το θέμα της ομοβροντίας που είχαμε και από την Deutsche Bank και από τους Financial Times. Γιατί είπε ο κύριος Παπαδημητρίου και πολύ σωστά, εάν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Θα το επιτρέψουν οι συνθήκες εν τέλει. Οι συνθήκες το επιτρέπουν και νομίζω ότι η ανησυχία στη διεθνή οικονομική κοινότητα θα πυκνώνει όσο φαίνεται ότι οι όποιες αναπτυξιακές προοπτικές θα μπαίνουν με ερωτηματικό. Διότι αυτά που συζητάμε εμείς εδώ δεν είναι κάτι που η οικονομική κοινότητα δεν τα γνωρίζει, ότι οι επιχειρήσεις μας είναι υπερχρεωμένες, ότι το δημόσιο χρέος έχει εκτοξευθεί, ότι υπάρχουν αυτού του τύπου τα προβλήματα. Άρα λοιπόν, εάν ακολουθείτε μια πολιτική περιστολής, η οποία δεν βοηθάει να υπερβούμε αυτά τα δομικά προβλήματα, τα προβλήματα αυτά θα συσσωρεύονται. Οι συνθήκες λοιπόν το επιτρέπουν, ο διεθνής οικονομικός περίγυρος το επιτρέπει. Δεν είμαστε στην Ευρώπη του 2015, όπου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η σκληρή δημοσιονομική πολιτική της Μέρκελ ήταν το α και το ω της πολιτικής συζήτησης. Είμαστε σε μια φάση όπου δημιουργούνται και νέοι άξονες. Βλέπετε το πρόσφατο κείμενο Μακρόν Ντράγκη και υπάρχουν περιθώρια άλλου τύπου δημοσιονομικής πολιτικής. Η χώρα μπορεί, διότι έχει κληρονομήσει καλά κουμάντα η Νέα Δημοκρατία από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι εγκλωβισμένη και σε κάποιες ιδέες για την οικονομία οι οποίες είναι καταστροφικές. Και αυτές τις επιπτώσεις νομίζω τις βιώνουν κυρίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά των χαμηλών εισοδημάτων. Τα ακούω με ενδιαφέρον αυτά τα περί ενότητας, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται και πολιτικές που ενώνουν. Όχι πολιτικές που διχάζουν, όχι πολιτικές που κάποιοι τους στέλνουν στον παράδεισο και τους άλλους στον γκρεμό. Και όταν αυτοί που βλέπουν ότι τους στέλνουν στον γκρεμό ζητάνε την πολιτική τους έκφραση και πολιτικές οι οποίες να τους στηρίζουν και αυτούς, να αρχίζουν τα παραμύθια περί ενότητας. Τώρα προφανώς το λέει για την πρόταση μομφής του κυρίου Τσίπρα, υπό την άποψη ότι σε μια τέτοια συγκυρία όπως η κακοκαιρία δεν θα έπρεπε να προβείτε εσείς σε μια τέτοια κρίση. Νομίζω ότι είναι κέρια η ερώτησή σας και θα με κάνει να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είχα στο μυαλό. Εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έκανε κινήσεις συνένεσης, θα σας έλεγα σε βαθμό παρεξήγησης, από τότε που ξεκίνησε η πανδημία. Έχετε κατηγορηθεί ότι δεν κάνετε επιθετική αντιπολίτευση. Αυτή δεν ήταν η κατηγορία όλα τα δύο χρόνια. Τι ήταν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ ήπιος. Και μάλιστα από τη μεσαία τάξη που εξοργίστηκαν, γιατί δεν βάλατε βέτο για τα lockdown, για την οριζόντια αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας. Και άλλοι λέγανε ότι φτάνει να τους απλώνετε το χέρι στα θέματα της υγείας. Βλέπετε τι κάνουν, δεν ενισχύουν το ΕΣΥ. Λοιπόν, έχουμε προτείνει μέχρι κοινό Υπουργό Οικονομικών δύο φορές. Καλά τώρα αρχή, αυτό. Είσαι κοινό Υπουργό Υγείας, με συγχωρείτε. Ναι, κοινό Υπουργό Υγείας. Αλλά γιατί να το δεχτεί η κυβέρνηση, αφού η κυβέρνηση κυβερνά. Βεβαίως. Εντάξει. Άρα λοιπόν τελειώνει το ζήτημα του διαμοιρασμού ευθυνών εδώ και. Είπατε να βάλουμε την κυρία Λινού. Εμείς είπαμε μία πρόταση. Αλλά είπατε την κυρία Λινού. Αυτή η κουβέντα έχει τελειώσει. Ανοίξει το παρελθόν. Απλά το λέω προς επιβεβαίωση του γεγονότος ότι εμείς την προσπάθειά μας την κάναμε. Υπήρχε μια μεγάλη κρίση. Διατυπώσαμε και τις προτάσεις μας για το σύστημα υγείας και τις προτάσεις μας για την οικονομία. Δεν εισακουστήκαμε. Τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή τη διαφεντεύει η ιδέα ότι η μικρή και μεσαία επιχείρηση είναι ζόμπι στην ελληνική οικονομία και ο κορονοϊός και η κρίση μια μεγάλη ευκαιρία να την ξεφορτωθούν. Κύριε Παπά, και να μαζέψουν τον μεγάλο. Επιτρέπετε να σας θυμίσω. Δεν ψηφίσατε σχεδόν
τίποτε από αυτά τα οποία ήρθαν και ενίσχυσαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εντάξει, δεν τα ψηφίζετε. Δηλαδή, ωραία να τα λέμε στην τηλεόραση, αλλά δεν τα ψηφίζετε. Τα λέτε, όταν έρχονται στη Βουλή, τα ψηφίζετε. Τα λέτε και δεν σας πιστεύουν τώρα, διότι η μικρομεσαία επιχείρηση αυτή τη στιγμή βλέπει ότι οι επιστρεπτές προκαταβολές έχουν εφεσωθεί, ξέρει ότι δεν μπορεί να περάσει έξω από τις τράπεζες, ξέρει ότι τους αφήσατε τεχνιέντος και μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Ο Σταϊκούρας χθες το πρωί, σήμερα το πρωί, με συγχωρείτε, εξηγούσε. Σήμερα ήταν χθες, δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν έχει σημασία. Εξηγούσε ότι από τα 10 τα οποία πήραν. Ναι. Σύμφωνοι και δεν τα πήραν από μένα, από εσά. Ναι. Τα πήραν από τον Έλληνα Φορολογούμενο. Θα γυρίσουν τα 5, ναι. Ούτε καν. Τα 4 και βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Θα γυρίσουν τα 5. Σα είπαμε εμεί από την αρχή τη κρίση. Όχι, μισό λεπτό. Γι' αυτό έχουμε. Γι' αυτό οι καταθέσεις έχουν πάει που έχουν πάει. Στην αρχή τη κρίση, θα σα πω γιατί πήγαν οι καταθέσεις. Οι καταθέσεις πήγαν εκεί γιατί οι εύρωστες εταιρείες πήραν επιστρεπτές προκαταβολές και τις παρκάρανε. Μην δουλευόμαστε τώρα. Τι θέλετε να ξέρετε, πείτε, οι εταιρείες. Πήραν όλες οι εταιρείες. Τι θα κάνουμε, οικονομικοτεχνική ανάλυση πρωτοδώσουμε τα χρήματα για την πανδημία να τις στηρίξουμε. Κάθε άλλο. Εμείς είπαμε από την αρχή οριζόντια στήριξη με μη επιστρεπτές προκαταβολές. Αυτό που λέω είναι ότι εδώ πέρα πιάνεστε από ένα στατιστικό το οποίο δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα. Ποιο δηλαδή. Της αύξησης των καταθέσεων. Η αύξηση των καταθέσεων έχει τη ρίζα εκεί που σας είπα. Διότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις τα οποία δεν είχαν ανάγκη, γίνανε δέκτες βοήθειας. Μάλιστα. Εξηγήστε μου κάτι, κύριε Παπά, με συγχωρείτε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα όμως. Το εθνικό μας εισόδημα θα ανέβει, υπολογίζουμε. Και εδώ έπεσε έξω ο υπολογισμός που μπήκε στον προϋπολογισμό, θα μου παρατηρήσει ο κύριος συνάδελφος. Και αντί πόσο είχε βάλει, 6 είχε βάλει, δεν θυμάμαι τώρα. Θα πάμε κοντά στο 10, από ό,τι φαίνεται, θα το περάσουμε. Αυτό τι είναι. Δεν είναι ένδειξη ότι αυτό αυξήθηκε είναι η κατανάλωση. Το δικό μας το εθνικό εισόδημα είναι κυρίως κατανάλωση, ευτυχώς φέτος και επενδύσεις. Έχετε κάθε δικαίωμα να επικαλείστε μια πραγματικότητα διαφορετική από αυτή που υπάρχει. Αυτή η αύξηση την οποία επικαλείστε είναι απλώς μια επανάκαμψη στα προηγούμενα επίπεδα. Τον τελευταίο μήνα είχαμε μείωση της καταναλώσεις και στα σούπερ μάρκετ. Τι σημαίνει αυτό? 50%. Σημαίνει ότι τα νοικοκυριά έχουν αρχίσει και κόβουν τα βασικά πλέον. Δεν κόβει το σινεμά, το θέατρο, την ταβέρνα και τη διασκέδαση, την ήπια. Γιατί κύριε Παπά, πλειοψηφία. Αυτό ακριβώς μας λένε. Να. Αυτό ακριβώς. Δεν θέλω να. Κύριε Παπαδημητρίου, με παρεξηγήσετε. Είναι μηνύματα δεν που λαμβάνουμε. Δεν παρεξηγώ κανέναν. Ότι μπορείτε, κόβουμε, θέλετε, δε. Κόβουμε από το φαΐ για να πληρώσουμε το ρεύμα. Αυτά τα μηνύματα λαμβάνουμε. Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση. Την κουβέντα να την κάνουμε επί της πραγματικής εικόνας της οικονομίας και των δυνατοτήτων των οικογενειών. Γιατί τώρα είπαμε και για τον πληθωρισμό. Προσέξτε, λέμε 5,5, εντάξει, εδώ οι οικονομολόγοι τα συζητάμε με τους δημοσιογράφους, μάλιστα. 5,5 βιώνει το φτωχό νοικοκυριό αυτή τη στιγμή. Όταν έχει έξοδα κατοικίας και λογαριασμούς να καταπίνουν το 60 με 70% του μηνιαίου εισοδήματος. Μα εδώ έχει γίνει το θέμα σήμερα με τις ανακοινώσεις για το βάουτσερ. Τις σταθμίσεις της Ελστάτ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Δηλαδή, όταν η μεγάλη πλειοψηφία των οικοκυριών ακουμπάει σε αγαθά τα οποία έχουν αυξήσει 25, 30, 35, 40%, αντιλαμβάνεστε ότι το 5,5%. Εδώ, κύριε Παπά, έχει γίνει το θέμα με την ανακοίνωση, την έμεση ουσιαστικά του κυρίου Σταϊκούρα, που μίλησε για το βάουτσερ, το κουπόνι αυτό που θα δοθεί λίγο πριν το Πάσχα για αγορά βασικών τροφίμων. Και ο κόσμος βγήκε και είπε, το άκουσα από όλους τους ανθρώπους που μίλησαν στην τηλεόραση και είπαν ότι εδώ θα μας κόψουν το ρεύμα. Πώς θα αγοράσουμε, να τα μαγειρέψουμε πώς. Εκεί χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη δημόσια παρέμβαση. Χρειάζεται η χώρα να έχει δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Δεν είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει με τυπικούς όρους αγοράς. Στους τυπικούς όρους αγοράς υπάρχει ένα προϊόν. Αν θέλει ο παραγωγός του, το αποσύρει από την αγορά, ρίχνει την τιμή, ανεβάζει την τιμή. Δεν είναι αυτού του χαρακτήρα προϊόν το ρεύμα. Είναι ένα αγαθό το οποίο διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο ζωής. Δεν κρυώνεις μέσα στο σπίτι σου ενδεχομένως, αν η πολυκατοικία δεν έχει βάλει πετρέλαιο, δηλαδή, πλακώνεσαι στο air conditioning. Η ΔΕΗ το χρεώνει δεν είναι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, την κιλοβατώρα τη χρεώνει γύρω στα 12 λεπτά, κάπου εκεί. Αν ήταν δηλαδή αυτό που λέτε, που θέλετε να κάνετε, ότι η ΔΕΗ δεν είναι ιδιωτική. Πώς η ΔΕΗ είναι παραμένει υπό τον έλεγχο. Όχι, κανέναν. Υπό τον έλεγχο του κύριου μετόχου που είναι το δημόσιο. Όχι, έχει. Υπερταμείο. Έχει. Όχι. Εντάξει, αλλά το δημόσιο. Δεν είναι το υπερταμείο το δημόσιο. Το δημόσιο πάντως. με αυτή την έννοια. Λοιπόν, και το χρεώνει εκεί. Εσείς λέτε ότι αν την είχαμε θα την πηγαίναμε αλλού. Πού θα την πηγαίναμε? Κάνετε ήδη μια πολιτική. Με συγχωρείτε, κύριε Παπά. Σας είπα το εξής. Εσείς λέτε τώρα ότι δεν πρέπει να γίνει. Αφήσατε τη ΔΕΗ σε μια εποχή που υπήρχε η δυνατότητα η ΔΕΗ να πάει καλά, να ξαναφτιάξει τα οικονομικά. Μετοχή θα μου πείτε τώρα. Όχι, δεν λέω για τη μετοχή. Μα μην μου πείτε για τη μετοχή. Αφήστε, θα σας πω εγώ τι λέω. Έρχεται του Κοσμάκη ο λογαριασμός και του λέτε γίνε μέτοχος τη ΔΕΗ. Αφήσατε τη ΔΕΗ
αφήσατε τη ΔΕΗ να φορτωθεί με χρέη, τα οποία χρειάστηκαν να πάρουμε 350 εκατομμύρια από ένα ταμείο, δηλαδή από το δημόσιο χρήμα. Ναι, για να πληρώνετε τα Golden Boys, γιατί δεν έβγαινε ο λογαριασμός. Που την έχετε την κάρη, τη ΔΕΗ από 6 διευθύνσεις την κάνετε 15. 350 εκατομμύρια. Και παίρνουν 150 και 200 χιλιάρικα. Η δική σας εκλεκτή. Για να κλείσουμε μέρος των χρεών που αφήσατε πίσω στη ΔΕΗ, συν μια μικρή αύξηση που έγινε πέρυσι και που μετά η ΔΕΗ το ισοφάρισε. Να πούμε για κάτι λίγο λαϊκότερο. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου, κύριε Παπακυριακόπουλε, θυμάμαι τη γιαγιά μου να μου λέει ότι με ένα συγκεκριμένο είδος δεν βάφονται αυγά. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να πέσουν χρήματα. Σας είπα πριν, ο Μακρόν πήρε την ΕΝΤΕΕΦ τηλέφωνο και της λέει χρεώσου 10 δις να μην υποφέρουν τόσο. Γιατί όμως, γιατί η ΕΝΤΕΕΦ αντέχει. Γιατί είναι 86% δημόσιο. Γιατί η ΕΝΤΕΕΦ αντέχει. Και τώρα η ΔΕΗ που θα βγει ξανά και θα χρεωθεί, όπως λέτε, γιατί μπορεί να βγει και να χρεωθεί? Διότι τη δανείζουν, επειδή στο μεταξύ η ΔΕΗ έχει μια καλή χρηματοοικονομική θέση, την οποία δεν είχε όταν την παραδώσατε. Εσείς κυρίως έχετε τη μέρημνα να προστατέψετε τη τιμή της μετοχής και το μέτοχο. Να πάμε και στον κύριο Βιλιάρδο όμως, γιατί τον έχω αδικήσει. Όχι τους ανθρώπους που παίρνουν λογαριασμούς και τους καταναλωτές. Να πούμε λίγο πώς εξηγιάνθηκε η ΔΕΗ. Να το πείτε και θέλω να μου σχολιάσετε και τη λεζάντα. Ναι. 79% σημείωσε το έλλειμμα, αύξησε 79% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Το μεγάλο θέμα μας είναι όταν υπάρχει ανάπτυξη, αυξάνονται τα ελλείμματα. Γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Όσο δεν έχουμε παραγωγική διαδικασία μέσα στη χώρα, θα έχουμε μεν ένα ρυθμό ανάπτυξης, αλλά από την άλλη θα αυξάνονται τα ελλείμματα και θα χρεωνόμαστε συνεχώς. Γι' αυτό ήταν ο βασικός λόγος, άλλωστε, που χρεωκόπησε η Ελλάδα το 2010. Να το εξηγήσουμε με απλά λόγια στον κόσμο τι σημαίνει η αύξηση. Εισάγουμε περισσότερα από όσα εξάγουμε. Όταν λοιπόν έχουμε ανάπτυξη, εισάγουμε ακόμη περισσότερα. Οπότε τελικά έχουμε έλλειμμα και αυξάνεται το εξωτερικό μας χρέος. Στην ουσία αγοράζουμε ΑΕΠ. Δείτε μόνο, επειδή ακούω πολλά πράγματα για την οικονομία της Ελλάδας. Ακούω πολλά χρήματα. Ναι, δείτε μόνο, αυτό απεικονίζεται από το εξωτερικό μας χρέος. Το εξωτερικό μας χρέος στις αρχές του 2019 ήταν 400 δις. Τώρα στο τρίτο τρίμηνο πήγε 540 δις. 140 δις αύξηση. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Ήθελα μόνο τώρα να συμπληρώσω λίγο για το θέμα του πώς εξηγιάνθηκε η ΔΕΗ, γιατί είναι καλά να γνωρίζει κανείς και να μην ακούγονται διάφορα θέματα. Η ΔΕΗ τότε επιβαρυνόταν το 2019, μέχρι και τα τέλη του 2019, επιβαρυνόταν με τα νόμε. Τα νόμε ήταν 600 εκατομμύρια κόστησαν στη ΔΕΗ. Τα νόμε σταμάτησαν αυτόματα το 2019. Δεν το έκανε η Δημοκρατία. Σταμάτησαν αυτόματα, αυτή ήταν η συμφωνία. Η ΔΕΗ όμως. Στα περίπου του 2019, αύξησε τις τιμές. Τις τιμές αυτές της κράτησε. Δεν ήταν καθόλου χαμηλή αύξηση, ήταν περίπου μέσον όρο πάνω από 10%. Αυτές τις τιμές τις κράτησε το 2020 και το 2020 αγόραζε ενέργεια με 40 και την πουλούσε με 160. Όλη αυτή η κερδοφορία που είχε δει το 2020, την οποία διατήρησε από το 2019, συν τη μείωση των εξόδων που είχε, συν τη μείωση του κόστους ενέργειας που έπαιρνε, δημιούργησε πολλά μεγάλα κέρδη. Και γι' αυτό το λόγο αυξήθηκε η τιμή. Είναι πολύ απλό. Η τιμή της μετοχής δεν αυξήθηκε για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί μπήκε σε κερδοφορία η εταιρεία για τους λόγους που σας εξήγησα. Πάντως ο φορολογούμενος έβαλε 350 εκατομμύρια, έτσι. Ο φορολογούμενος. Όχι μόνο ο καταναλωτής. Με την αύξηση της τιμής, κοιτάξτε, έβαλε 350 εκατομμύρια. Συμφωνώ με τον κύριο Παπά, εμάς σαν χώρα δεν μας ενδιαφέρει το πόση αξία έχει η μετοχή της. Εμάς μας ενδιαφέρει να προμηθεύει ΔΕΗ με φθηνό ρεύμα τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Όταν έχει ελλείμματα η ΔΕΗ. Γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε η ΔΕΗ. Ότι αν κάναμε αυτό που λέει ο κύριος Παπάς και με το οποίο δυστυχώς από ό,τι καταλαβαίνω πολύ καλά, συμφωνείτε, η ΔΕΗ μέσα σε ένα χρόνο θα σταμάτα για να υπάρχει. Ξέρετε πολύ καλά ότι θα ήταν εκτός. Διότι αυτό που λέτε για το λιγνίτη, οι λιγνίτες, δύο λιγνίτες έχουν. Μην τα μπερδεύετε όλα μαζί. Μια στιγμή. Το χρωστάω από πριν την απάντηση. Λοιπόν, οι λιγνίτες αυτή τη στιγμή δουλεύουν στο φουλ. Προφανώς και δουλεύουν στο φουλ. Δεν είναι άλλο το ότι έχουμε βάλει ένα στόχο να σταματήσουμε το λιγνίτη το 28. Κύριε Παπαδημητρίου, είναι λάθος αυτό που λέτε. Ότι δεν δουλεύουν τώρα. Όχι. Το ποσοστό του λιγνίτη στο μείγμα της ενέργειας σήμερα είναι στο 10%. Συμφωνώ. Ήταν πριν δύο χρόνια στο 25%. Πώς δουλεύουν στο φούλ? Μια στιγμή. Τα υπόλοιπα εργοστάσια δεν μπορούν να δουλέψουν. Ούτε συντηρήθηκαν ποτέ η ΔΕΗ του κυρίου Παπά. Όλα αυτά είναι τα προβλήματα που δημιουργήσε. Δεν τα συντήρησε ποτέ. Όχι, με συγχωρείτε. Κοιτάξτε, και σωστά κάποια από αυτά. Όταν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να απολυμνητοποιήσει, πώς θα τα συντηρήσει? Πρώτον, δύο τουλάχιστον εργοστάσια δεν έπαιρναν συντήρηση. Έπρεπε να έχουν σταματήσει να λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια. Δύο ακόμη εργοστάσια, αν τα θυμάμαι καλά, αλλά κάπου εκεί είναι. Και το να λειτουργούν και να βγάζουν λιγνίτη, με το κόστος που έχει το πόσο πολύ κάρβουνο εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα, το οποίο το πληρώνεις αυτό.
Το πληρώνει ξεχωριστά. Κύριε Παπαδημήτρη, δεν συμφέρει να τα βάλουμε μαζί. Μαζί με το κόστο στον προηγούμενο τώρα που μήνα. Έχουμε, που είναι σχετικώ καλά. Ναι, αλλά. Και μαζί... βάζουν λιγότερο κάρβουνο. Να ολοκληρώσει και δεν σα μαζί δέχομαι. Με το κόστο στον προηγούμενο μήνα, μαζί με το κόστο των ρήπων ήταν 120 κόστη ζεστή. Και το πουλούσε στου Γερμανού μέσω του χρηματιστήριου ενέργεια με 153. Είναι γνωστό αυτό. Τι σα νοιάζει, εμεί αγοράζαμε με 220. Έβγαζε λεφτά, δεν είναι κακό. Ο λιγνίτη μαζί με το κόστο των ρήπων. Είχε αξία, κόστιζε σε τελική ανάλυση 120 ευρώ. Και το πουλούσε ιδέες στους Γερμανούς μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας στα 153. Ναι, εντάξει. Και εμείς το αγοράζαμε 220. Εσείς πιστεύετε, δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος μέσω του λιγνίτη να ρίξουμε την τιμή του ρεύματος? Προφανώς. Εγώ δεν το βλέπω. Μα το κάνει η Πολωνία, τι δεν το βλέπετε? Όχι, η Πολωνία, με συγχωρείτε, δεν συμμετέχει στο όποτε ίδιο σύστημα. Δείτε, όποτε δείτε. Δεν συμμετέχει στο ίδιο σύστημα. Από ό,τι ξέρω, δεν συμμετέχει. Λιγνίτη και η Βουλγαρία και τα Σκόπια και η Αλβανία. Όλοι. Και εμείς εισάγουμε από αυτούς ενέργεια. Εμείς εισάγουμε από αυτούς ενέργεια. Εγώ συμφωνώ για μαζί να μην ρεπάνω με το περιβάλλον. Να συμφωνήσουμε, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει έδαφος συμφωνίας. Να συμφωνήσουμε ότι βιαστήκατε να πείτε ότι το 2023 θα έχουμε πλήρη απολιγνητοποίηση. Όχι, δεν είπαμε το 2023. Επίσης, είπατε το 23 στον ΟΗΕ ο κύριος Μητσοτάκης. Να μην παραμείνουμε στη ΔΗ, να πούμε και τα άλλα θέματα. Ναι, αλλά δεν είπαμε ότι θα κλείσουμε τα εργοστάσια, αυτό θα γίνει το 28. Υπάρχει ένα θέμα με την μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Αυτό είναι πραγματικότητα. Υπάρχει ένα θέμα, το θίξατε κι εσείς πριν, όταν είπατε ότι η Ευρώπη δεν έκανε καλά κουμάντα. Και αυτό είναι σωστό. Εγώ τα συμφωνώ. Και σε αυτά είναι που πρέπει να υπάρχει εθνική στρατηγική. Τώρα βέβαια είμαστε στη δίνη μιας κρίσης. Είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε. Κοιτάξτε, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτά. Μα είναι τρομερές οι διαφορές που έχετε. Ιδεολογικές διαφορές. Δηλαδή εσείς είστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ και από ό,τι ακούω και η Ελληνική Λύση είναι υπέρ του δημόσιου το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να είναι κανείς αντικειμενικός, όχι πολιτικός. Με συγχωρείτε. Ο έλεγχος του δημοσίου, ο έλεγχος του μετόχου παραμένει. Ωραία. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πλήρης απολιγνητοποίηση μέχρι το 2040. Είναι γραμμένο, το έχουμε στα σχέδια, το είναι γραμμένα όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία το πήγε στο 2025. Με κανένα μεταβατικό καύσιμο. Με τίποτα. Με κανένα σχέδιο. Με καμία... Πώς θα πάμε έτσι? Γι' αυτό το λόγο ακρίβεια. Και καμία ειδική αναπτυξιακή μέρημνα για τις περιοχές οι οποίες θα υποφέρουν περισσότερο. Βλέπετε τη Δυτική Μακεδονία και τα ταμεία ανάκαμψης έχουμε βάλει πάνω από. Πόσο έχουμε βάλει? Επίσης, ήθελα να πω. Σα κάναμε πρόταση για την αναπτυξιακή μέρημνα. Ήθελα να πω ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που πήρε η Ελλάδα δεν ήταν καθόλου χαμηλά. Είναι 31 δισεκατομμύρια. 31 δισεκατομμύρια είναι δημοσιονομικά και μέχρι το 43 είναι δάνεια και άλλες διευκολύνσεις. Από αυτά τα δάνεια όμως, επίσης ένα μεγάλο μέρος θα φανεί ότι είναι δημοσιονομικά. Θα πω παράδειγμα την επιστρεπτέα προκαταβολή, την οποία ακούμε τώρα ότι θα επιστραφεί. Επιστρεπτέα, ωραίο όνομα, επιστρεπτέα θα πει επιστρέφω. Επιστρεπτέα όμως δεν θα επιστραφεί το 50% για τις ζημιογόνες επιχειρήσεις. Δεν θα επιστραφεί ούτε το υπόλοιπο 25% και θα πληρώσουν το τελικό 25% με 15% έκπτωση. Ακόμα αυτά, είναι σαφές πάντως το αυτό πεδίο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ότι δεν ήταν στα δημοσιονομικά μέτρα, αλλά σήμερα θα μπει στα δημοσιονομικά μέτρα γιατί δεν θα εισπράξει το κράτος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κύριε Βιλιάρδη, από τα 10 που δώσανε για να στηρίξουν στην περίοδο COVID της πανδημίας, ναι. 4 το πολύ θα επιστραφούν. Πολύ λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Αυτές ακόμα που είναι και ένα 25, σύμφωνα με αυτά που είπε ο κ. Το 25% θα επιστραφεί και αυτές που θα το πληρώσουν εφάπαξ θα πάρουν και 15% έκπτωση. Δηλαδή θα επιστρέψουν 15% το πολύ πολύ. Λέμε λοιπόν ότι δεν αυτό είναι φιλελεύθερη πολιτική. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με αυτό που είπατε πριν. Ναι, αλλά εσείς κλείσατε όμως τις επιχειρήσεις, κύριε Παπαδημητρίου. Εμείς τι? Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έκλεισε τις επιχειρήσεις. Άρα θα έπρεπε να αποζημιωθούν κάπως οι άνθρωποι. Τις έκλεισε η πανδημία. Η πανδημία, ναι. Όχι, αλλά και άλλες χώρες την πανδημία. Κύριε Παπαδημητρίου, όχι πανδημία, το lockdown. Σε έκλεισε που επέβαλε η κυβέρνηση. Εμείς δώσαμε ως κράτος, γιατί εγώ δεν λέω η κυβέρνηση, το κράτος, οι φορολογούμενοι. Δώσαμε ως κράτος τις πιο γενναιόδορες ή από τις πιο γενναιόδορες ενισχύσεις στη διάρκεια. Τις πιο γενναιόδορες. 17,5% του ΑΕΠ και η Γερμανία δώσε 15%. Σκεφτείτε η Γερμανία που δεν έχει χρέη, η οικονομία της πηγαίνει μια χαρά, έχει πλεονάσματα, έδωσε 15%. Να μην διαφωνήσουμε σε αυτό. Και ήθελα επίσης να διορθώσω κάτι, στο οποίο υπόθηκε προηγουμένως. Η Γερμανία στηρίζει τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το έχει αναιρεθεί. Μπορεί να στηρίξει ένα κράτος τις επιχειρήσεις του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στήριξε 15 μεγάλες επιχειρήσεις. Όχι, μα ήταν ανοιχτή η παρέκκληση από τους κανόνες. Ναι, είναι παρέκκληση από τους κανόνες. Από τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Εμείς όμως, αντί να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μας, δίνουμε χρήματα για κατανάλωση. Είναι πολιτική αυτή. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν στη Γερμανία, και τα ξέρετε εσείς τα γερμανικά καλύτερα, αλλά στηρίζονται επειδή είτε μέσω των περιφερειακών
κυβερνήσεων είναι μέτοχος το κράτος εκεί και τα στηρίζει με αυτόν τον τρόπο. Μα φυσικά έχει αντάλλαγμα. Δεν το στηρίζει τώρα. Δεν είναι ότι. Κοιτάξτε, η Γερμανία είναι μεγάλη ελευθερία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να δώσουμε λεφτά απευθείας, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει. Όχι βέβαια. Ωραία. Η Γερμανία είναι φιλελεύθερη, δεν είναι κομμουνιστική. Θα δείτε ότι και στη ΔΕΗ που είναι μέτοχο το κράτο. Δεν ενίσχυσε τι επιχειρήσει τη. 15 μεγάλε επιχειρήσει. Απευθεία ενίσχυσε τι επιχειρήσει. Δεν είναι, δεν το απαγορεύει κανένα. Εδώ κύριε Παπά, μα με συγχωρείτε. Είναι καλό. Ενισχύσαμε, εμέσως την Αιτζίαν για να έχουμε έναν αεροπορικό φορέα. Ωραία. Έτσι, και ενισχύσαμε στο κεφάλαιο με γκαραντή επιστροφής. Σύμφωνη. Και βάλατε τις φωνές. Ούτε αυτό το ψηφίσατε. Γιατί να μην τις βάλουμε. Μα καθίστε. Και το γερμανικό κράτος ενίσχυε τη Λουφθάνσα και πήρε το 40% των μετοχών. Εσείς τι πήρατε. Τίποτα. Αυτό, δεν χρειάζεται να το πάρουμε γιατί πώς? Αυτό. Όχι, η ρήτρα είναι αν δεν τα πληρώσει η Aegean, ναι. Προφανώς θα πάρουμε την συμμετοχή μας στην εταιρεία. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ναι, είναι, αυτά, το αυτά θέμα είναι να τα καταφέρει η Aegean. Αυτό είναι που πρέπει να κοιτάτε. Όχι, με συγχωρείτε τώρα. Έχετε και το ένα και το άλλο. Φαίνεται ότι έχετε πολιτική. Την είπε ο κύριος Πολάκης, λέει την αλήθεια. Δόξα τω Θεώ, εγώ το εκτιμώ τον κύριο Πολάκη. Διότι λέει αυτά και που ντρέπεστε ή που κρύβετε. Όταν βγαίνει ο κύριος Πολάκης σήμερα και λέει, σήμερα χθες ποτέ το είπε. Και λέει ότι θα κάνω ξεχωριστή σχολή δικαστών σήμερα. Για να βγάζω. Εντάξει. Σήμερα είναι. Ναι. Αλλά ναι. Νομίζω ότι. Εντάξει, νομίζω ο κύριος Πολάκης πρέπει. Εντάξει, τώρα, είναι πώς λέμε από παιδί είναι... και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια. Έτσι ακριβώς είναι. Αντιλαμβάνεστε αυτά που τώρα... δεν τολμάτε να πείτε τα λέει. Όπως, τώρα. Είναι όπως μια και... κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να τα βάλει με τα προβλήματα. Δεν μπορεί να τα βάλει με την αξιωματική αντιπολίτευση και επιλέγει να αντιμετωπίζεται ένα ή δύο στελέχη τη αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη σας, κύριε Παπά, λέει ότι πρέπει να έχουμε τους δικούς μας δικαστές. Εντάξει, δεν είπα αυτό ο Πείτε Παύλος. Πείτε τα, ή θα λέμε την Παύλος αλήθεια. Πολάκης είπε, ο Παύλος Πολάκης είπε και συμφωνώ ότι υπάρχει πρόβλημα με τους χρόνους απόδοσης δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος ξέρει ότι να πάει στη δικαιοσύνη θα περάσουν 7 χρόνια για να βρει το δίκαιο του, σημαίνει ότι επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού. Και αυτό δεν είναι πάντως κάτι. Και η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου είπε τις προάλλες σε μια συγκέντρωσή σας πάλι να μπούμε μέσα στους θεσμούς, να μπούμε μέσα στη δικαιοσύνη. Όχι, είπε ότι κάναμε λάθος, αν μου επιτρέπετε να διορθώνω, αλλά είπε ότι κάναμε λάθος που δεν βάλαμε τους δικούς μας ανθρώπους στη δικαιοσύνη. Έρχεται ο Πολάκης δύο μέρες μετά, και λέει πρέπει εντάξει. Να φτιάξουμε τη δική μας σχολή δικαστών. Τι είδους δικαστές ήταν αυτοί? Μα τώρα ανοίγεται και αυτό το θέμα τις ημέρες που έχει παραπεμφθεί του Λουπάκη. Επειδή τόλμησε να τα βάλει και να ψάξει, ας πούμε, το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Να δούμε ποιοι παίρνουν και ποιοι δεν παίρνουν. Αν έχουμε χρόνο, να κάνουμε μια εκπομπή Νοβάρτης. Όχι αν έχουμε χρόνο. Σας ενοχλεί το θέμα? Όχι καθόλου. Εμείς δεν έχουμε κανένα βγαίνουν πρόβλημα. Βγαίνουν και τα απαλλακτικά τώρα καθόλου και μας έχουν σηκωθεί τρίχες. Απλά δεν έχουμε χρόνο. Καθόλου. Σίγουρα ότι είναι σκάνδαλο. Καθόλου δεν μάνε. Με αυτό, κύριε Μιλιάδο, επιτρέψτε μου. Δεν θα το πούμε εγώ κι εσείς και ο κύριος Παπακυριακόπουλος και όσοι είμαστε εδώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ ότι η κυρία Αναστασάκη έχει παραδεχτεί ενώπιον των Αμερικανικών αρχών Νοβάρτης ότι χρημάτιζε Έλληνες αξιωματούχους και πλήρωσε γι' αυτό 350 εκατομμύρια πρόστιμο. Εμείς ερχόμαστε και λέμε όχι, είναι σκευωρία εδώ στην κύριε Ελλάδα. Κύριε Παπά, λέτε ψέματα. Σας εγκαλώ. Ναι, σας το λέω απευθείας. Λέτε ψέματα, το λέω ψέματα. Έχω φάει όσο καιρό ήμουν στην ενεργό δημοσιογραφία, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Έλεγα, προσέξτε, η Νοβάρτης έχει εξαγοράσει ανθρώπους, έχει κάνει κακές πρακτικές, όπως τις λένε οι Αμερικάνοι. Δικαιωθήκατε πάντως. Αν λέγατε ότι έχει εξαγοράσει ανθρώπους, δικαιωθήκατε. Έτσι. Όχι, όχι, ανθρώπους και εννοούσα απολύτως και τα διηγούμενα. Από ό,τι θυμάμαι, η μόνη πραγματική έρευνα που έγινε και μία από τις καλές έρευνες που έγινε ήταν αυτή που έκανε ο Τάσος Στέλογλου. Όταν λοιπόν βγαίναμε εμείς και λέγαμε μαζέψτε τους, κάντε την έρευνα κτλ. Και είπατε εσείς ναι, θα την κάνουμε. Τι είδαμε στη θέση αυτής της έρευνας που έπρεπε να γίνει? Είδαμε να κυνηγάτε πολιτικούς σας αντιπάλους. Πήγατε 10 αντιπάλους σας, δύο πρώην πρωθυπουργούς, ένα κεντρικό τραπεζίτη, μπούκαρατε στο σπίτι του την ώρα που κοιμόντουσαν τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν ακριβώς αυτό που εννοεί. Θεωρώ ότι εκεί κάναμε το. Δεν ψάξατε. Τελειώνω. Θα σας πω τι έπρεπε τελειώνω. Να κάνουμε. Αφήστε μας τελειώσει τα πει όλα. Δεν ψάξατε το σκάνδαλο το πραγματικό της Νοβάρτης. Ποτέ. Επιστρέψαμε ποτέ το και με τον τρόπο σας. Επιστρέψαμε αμέσως στο φάκελο στη δικαιοσύνη. Εδώ μπορείτε να μας κάνετε κριτική. Να μας πείτε ότι κάνατε λάθος. Έπρεπε να σας κάνουμε προανακριτική. Και να έχουμε ανοίξει εμείς τους λογαριασμούς που βγαίνουν, τα λουλούδια που βγαίνουν τις τελευταίες μέρες. Κύριε Παπά, έτσι δεν είναι? Αίσθησε ο Παπαγγελόπουλος τα πράγματα, τα λέμε απλά, τα καταλαβαίνουν όλοι. Το λέτε τώρα. Αίσθησε ο Παπαγγελόπουλος ένα κύκλωμα και ήλπιζε ότι με αυτόν τον τρόπο θα βάλει φυλακή τους πολιτικούς αντιπάλους. Έστεισε ο Παπαγγελόπουλος ένα κύκλωμα. Αυτό ακριβώς. Πιθανάγκασε την Αμερικανική κυβέρνηση. Καμία να σχέση με την Αμερικανική κυβέρνηση. Όχι. Καμία σχέση. Η Νοβάρτης πλήρωσε πρόστιμο για αυτά που έκανε στην Ελλάδα.
Ναι, ακριβώς. Είναι ο Βάρτης, πλήρωσε πρόστιμο στην Αμερική, επειδή ζημιώθηκαν τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ελλάδα. Ό,τι είχε γίνει και με τη Siemens. Σωστό είναι. Προσέξτε. Έχουμε επανειλημμένο ζητήσει να αξιώσει αποζημιώσεις και το δημόσιο το ελληνικό. Δεν κάνατε, και δεν σας επαναλαμβάνω κύριε Παπά, λέτε ψέματα. Η Νοβάρτη στην Αμερική ελέγχθηκε για λόγους ανταγωνισμού. Ότι έκανε κακό ανταγωνισμό. Ελέγχθηκε για την Αμερική. Όχι. Έκανε τον έλεγχο, η αρμόδια αρχή ανταγωνισμού έκανε τον έλεγχο για την Αμερική και για μερικές ακόμη χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Και μιλάει για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι χώρα ανταγωνιστή. Η Ελλάδα είναι χώρα ανταγωνιστή. Και συμβιβάστηκε η Νοβάρτη για να μην πάει το πράγμα στο δικαστήριο με 350. Άρα παραδέχτηκε ότι χρημάτιζε. Αυτό σας λέω. Σας το έχουμε επανειλημμένα πει. Όταν γράφει εκεί, η μετάφραση είναι το θέμα αξιωματούχους, δεν εννοεί ποτέ. Δεν εννοεί ποτέ πολιτικούς. Μπορώ να σας ρωτήσω ποτέ κάτι, πολιτικούς. Κύριε Παπαδημητρίου. Και εσείς πήγατε, μια στιγμή τελειώνω. Ναι. Αντί να κυνηγήσετε αυτό που κυνηγούσαν οι Αμερικάνοι, πήγατε και κυνηγήσατε πολιτικούς σας αντιπάλους. Εσείς γιατί δεν κυνηγάτε αυτό που κυνηγήσαν οι Αμερικάνοι. Μπορώ. Πήραν αποζημίωση τώρα... 300 εκατομμύρια. Όχι, εμείς τώρα το κάνουμε. Όχι, τίποτα δεν κάνετε. Σας έχουμε πει να αγείρετε τις αξιώσεις απέναντι στην εταιρεία και δεν το κάνετε. Το κάνουμε απολύτως. Και σας έχει έρθει και από το ελεγκτικό συνέδριο. Έχουμε το εμπόδιο του κράτους. Και το νομικό συμβούλιο του κράτους έχει ετοιμάσει και ακριβώς κάναμε μία και θα κάνουμε και δεύτερη. Εμπόδιο που έχουμε είναι ότι έχουν περάσει τα χρόνια. Γιατί εσείς παίρνατε το χρόνο να κυνηγάσετε, να κάνετε τη σκευωρία εναντίον των πολιτικών σας αντιπάλων, αντί να κυνηγήσετε την Νοβάρτη. Κύριε Παπαδημητρίου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ως απλός πολίτης. Πλήρωσε η Νοβάρτη σαν κολοσσίαιο ποσό. Νομίζω ότι ήταν μεγαλύτερο και από αυτό τη Siemens, αναλογικά με την έκδοση σκανδάλου στην Ελλάδα. Δεν είχε κάνει μόνο με την Ελλάδα, είχε κάνει κυρίως με την Αμερική και μάλιστα τρεις-τέσσερις χώρες. Κυρίως με την Ελλάδα και με κάποιες άλλες χώρες, με το Βιετνάμ. Στην Ελλάδα, οι οποίες επηρέασαν την ανταγωνιστική. Να ολοκληρώσω την ερώτηση, κύριε Παπά. Να ολοκληρώσω, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Εσείς λέτε ότι ήταν το σκάνδαλο με τους γιατρούς, αν κατάλαβα καλά. Το πρόβλημα που είχε, ναι, να σας πω ότι είναι. Εγώ το ξέρω, το έχω πει. Δηλαδή, το έχω πει δεκάδες φορές στο ραδιόφωνο. Δεν με άκουγε κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος όμως. Είναι δυνατόν να πλήρωσε ένα σκασμό λεφτά η Νοβάρτη στο Αμερικάνικο Δημόσιο επειδή λάδωσε τη Σούλα την παιδίατρο? Αυτή είναι. Προσπαθούν να εκλαϊκεύσω εγώ, γιατί δεν θέλω να το κάνουμε και πολύ περίτερο. Είναι δυνατόν τόσα λεφτά. Δεν πλήρωσε γι' αυτό μόνο και πάλι για την Ελλάδα. Είναι οι διεθνείς πρακτικές. Η Νοβάρτη έχει καταδικαστεί σε ορισμένες χώρες και ad hoc στις χώρες αυτές. Σύμφωνοι. Λοιπόν, αλλά σας λέω ότι το θέμα της Νοβάρτης είναι κακές πρακτικές. Θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή, κύριε Παπαδημητρίου. Είμαστε εκτός χρόνου. Κύριε Βιλιάδη, μια τελευταία κουβέντα και σας ευχαριστώ. Και ο κύριος Πολάκης, εδώ που συμπαθεί και τον κύριο. Είχε την τιμητική του σήμερα ο κύριος Πολάκης. Ναι, αλλά πρέπει λοιπόν να πείτε στον κόσμο. Κύριε Βιλιάδη, μια τελευταία κουβέντα. Ότι όλοι αυτοί αθώθηκαν. Δεν έχουμε. Μια τελευταία κουβέντα. Τώρα, τι να μην μα τσιγκλάτε πάρα πολύ. Μια καλή νύχτα, κύριε Βιλιάδη. Συγγνώμη, σα αντικείσαμε σήμερα, αλλά πήρε φωτιά η κουβέντα. Συνεχώς, το μαξιλάρι που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Δημοκρατία, το ξέρει πολύ καλά ο κ. Παπαδημητρίου, ότι δεν είναι έτσι. Τα 15,8 ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι του ESM, τα 22 δισεκατομμύρια ξέρουμε καλά ότι είναι των οργανισμών του δημοσίου, τα οποία χρησιμοποιούνται στα ρέπος, δεν υπάρχει μαξιλάρι. Το ξέρει καλά ο κ. Παπαδημητρίου, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στη Βουλή με τους υπεύθυνους υπουργούς και έχουμε πάρει ακριβώς αυτή την απάντηση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, τον κύριο Νίκο Παπά, τον κύριο Βασίλη Βιλιάρδο. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Υψηλό επίπεδο τη συζήτηση. Έτσι βγαίνουν όμως συμπεράσματα. Γιατί έτσι βγαίνουν τα συμπεράσματα. Σήμερα πιστεύω ο κόσμος κατάλαβε διακριτές οι διαφορές, αλλά διακριτές και οι θέσεις, για να καταλάβετε και τι θα ψηφίσετε. Εάν θα ψηφίσετε. Εντάξει, λες εμείς να σας καλούμε να ψηφίσετε. Λες ότι επηρεασμένοι από τις εκλογές. Δηλαδή αυτό που ακούγεται για 8 Μαΐου, κύριε Παπαδημητρίου, δεν ισχύει που θα πει στο συνέδριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν το βλέπω, γιατί 10 Μαΐου εγώ αυτό είναι θα μας το έλεγε η κύριε Παπακυριακόπουλο. Μπορεί όμως όντως να μην το βλέπει. Ποτέ δεν ξέρει. Οι πολιτικές εξελίξεις είναι μπροστά μας, Ανδρέα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό όμως διάλειμμα και μετά μαζί μας. Επιστρέφουμε με δύο δυνατά δίδυμα και θα δούμε και τα τουρκικά drones και τι μπορούμε να κάνουμε.